Από τη μια οι φωνικές πλημμύρες στην Αγία Πελαγία εν μέσω τουριστικής περίοδου και από την άλλη η τραγωδία σε ένα τουριστικό θέρετρο όπως η Αγιά Φωτιά Ιερά Πέτρας με θύμα μια γυναίκα που έκανε τις διακοπές της στο νησί. Μέσα σε λιγότερο από 15 μέρες, η Κρήτη μπήκε στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας με διεθνή πρακτορία να αναμεταδίδουν τις δραματικές ειδήσεις. Heavy floods on the Greek island of Crete have claimed at least one life. Heavy floods on the Greek island of Crete have wreaked havoc and flooded dozens of homes. Τα δύο φωνικά περιστατικά άνοιξαν για τα καλά τη συζήτηση για τις υποδομές και ταυτόχρονα τη διασφάλιση του περιβάλλοντος. Και όλα αυτά υπό το βάρος ενός θεσμικού πλαισίου που οι αρμόδιοι περιγράφουν ότι έχει επικάλυψη και σύγκρουση ευθυνών μεταξύ των υπηρεσιών και που συχνά οδηγεί όχι σε ορθό και ασφαλή σχεδιασμό, αλλά σε χρονοβόρες διαδικασίες που όμως δεν αποκλείεται να γίνεται προσπάθεια να παρακάμπτονται με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τα θέματα ασφάλειας. Σίγουρα αυτό που πρέπει να κάνει η πολιτεία είναι τις επικίνδυνες περιοχές να τις χαρτογραφήσει, όπου έχουμε γενικότερα τέτοιες υποψίες ότι υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις, είτε αυτό αφορά κατολιστείς, είτε αυτό αφορά πλημμύρες, είτε αυτό αφορά σεισμογενείς περιοχές που έτσι κι αλλιώς είμαστε και θα πρέπει να προστατευόμαστε, να κάνουμε τις αντίστοιχες παρεμβάσεις. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται πάντως οι τουριστικοί παράγοντες του νησιού, περιγράφοντας ότι τα περιστατικά ήταν μεμονωμένα και πάντως όχι με τέτοια χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το τουριστικό ρεύμα ή να δημιουργήσουν ανησυχία για το νησί ως προορισμό. Είναι μεμονωμένα μεν, αλλά πρέπει να το δούμε όλοι μαζί. Δηλαδή πρέπει να γίνει ολικός σχεδιασμός. Πώς, πού, πώς και πότε θα γίνει. Έτερων, εκάτερων, δεν μπορούν να συμβαίνουν σε εμάς τέτοια πράγματα. Θα πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, ώστε να προλαμβάνουμε κάτω το δυνατόν, διότι η φύση τιμωρεί. Την ίδια ώρα, ωστόσο, το μήνυμα για ασφαλείς υποδομές είναι αυτό που προσεγγίζεται ως μονόδρομος και μάλιστα εν ώψη μιας πενταετίας που οι τουριστικές επενδύσεις στην Κρήτη θα είναι τέτοιες που θα μπορούν να καλύψουν το κενό των χιλιάδων κλινών που θα φέρει στην επιφάνεια η λειτουργία του νέου διεθνούς αεροδρομίου. Το ότι πρέπει να γίνουν, για παράδειγμα, ξενοδοχεία αφού θα χρειάζονται, να γίνουν. Το θέμα είναι πού θα γίνουν και με ποιους όρους. Δηλαδή, δεν είναι το ζήτημα να κάνουμε 5 και 6 και 10 χιλιάδες κρεβάτια και να τα πάμε σε σημεία που είναι επικίνδυνα, που είναι, επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον. Δεν μπορούμε να πάμε να χτίζουμε παντού, επίσης δεν μπορούμε να απαγορεύουμε παντού. Υπάρχουν όροι. Χαρακτηρίζοντας οι φορείς του νησιού μεμονωμένα τα περιστατικά, επικεντρώθηκαν στην ανάγκη όχι μόνο οι τουριστικές μονάδες να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με ασφάλεια, όπως είπαν, αλλά και οι υποδομές γενικότερα, είτε αυτό αφορά αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία απαιτούνται, είτε το οδικό δίκτυο, αν επιθυμούμε ως προορισμός, όπως είπαν, να μπορέσουμε να κρατήσουμε υψηλά το τουριστικό ρεύμα. Προφανώς θα πρέπει να διασφαλίσουμε και την αναγκαιότητα των κλινών από τη μία, αλλά και την ασφαλεία των επισκεπτών. Ενδεικτικό άλλωστε ήταν το κάλεσμα τον περασμένο Φεβρουάριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που με επιστολή της καλούσε την Ελλάδα να επικαιροποιήσει τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνων πλημμύρας, όπως απαιτείται από την οδηγία για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας.